Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας και πάλι. Λοιπόν, παραμένουμε εδώ έξω από το γήπεδο Ακαδημίας Πλάτωνος μετά το παιχνίδι Πλάτωνας Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου, στο οποίο το Μαρούσι επικράτησε με 3-1, πέτυχε την τρίτη του νίκη και είναι αίτητο στον τρίτο όμιλο της γάμα κατηγορίας. Λοιπόν, μετά τον προπονητή της ομάδας, τον Θωμά Βοτσαΐτη, και τον αρχηγό Νίκο Μπέκιο, σειρά έχει τώρα και η διοίκηση της ομάδας. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Επιτροπής Ποδοσφαίρου του Γυμναστικού Συλλόγου Αμαρουσίου, τον κύριο Παναγιώτη Καπνόριζα. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου, τον Γρηγόρη Δίνα. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πρόεδρε, να ξεκινήσω με εσάς. Ποιος είναι ο στόχος του Γουσού Αμαρουσίου στο πρωτάθλημα? Η ομάδα μέχρι στιγμής στις 4 πρώτες αγωνιστικές είναι αίτητη, έχει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και είναι στη δεύτερη θέση. Καταρχάς θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια για τις νίκες που έχουν κάνει μέχρι τώρα. Να έχουν υγεία, το κυριότερο που απασχολεί είναι η υγεία, να μην έχουμε τραυματισμούς και να έχουμε ένα καλό αθλητικό, μια καλή αθλητική σεζόν. Λοιπόν, στόχοι μας είναι να κερδίσουμε κάθε Κυριακή. Κερδίζοντας κάθε Κυριακή, μάλλον θα έχουμε μια επιτυχία στο φετινό πρωτάθλημα. Τα παιδιά αγωνίζονται με σθένος και πάθος. Εμείς φέτος από τη μεριά μας έχουμε, εκτός από τον κύριο Καφανταρίδη, τον Παναγιώτη Καφανταρίδη που με βοηθάει πολύ τα τρία τελευταία χρόνια, έχει έρθει και φέτος ο κύριος Δίνας, ο Γρηγόρης, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων, μας έχει βοηθήσει πολύ στη συγκρότηση της ομάδος και συνεχίζει να βοηθάει και μπορώ να πω ότι είναι και το γούρι μας για φέτος, που πάμε πολύ καλά. Είναι δεμένη η ομάδα, δεμένη η διοίκηση, εμείς οι τρεις δηλαδή, και προχωράμε προς το καλύτερο. Ο στόχος μας θα έρθει μόνος του. Ωραία. Ελπίζω να είναι η άνοδος της ομάδας. Γρηγόρη, πώς βλέπεις την πορεία, πώς κρίνεις εσύ την πορεία? Είσαι ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή της ομάδας μέχρι στιγμής? Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε σε πάρα πολύ καλή θέση. Είχαμε ένα αποτέλεσμα που μπορούσαμε να ήταν και αυτό νίκη στον ημιτό με τον Προμηθέα. Δεν πειράζει όμως, συνεχίζουμε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τα παιδιά. Από τον κύριο Καπνόριζας να συνεχίσω και εγώ, να έχουμε υγεία σαν ποδοσφαιρικό τμήμα πάνω απ' όλα και από εκεί μετά παιχνίδι με παιχνίδι θα κάνουμε στο τέλος το ταμείο μας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Παναγιώτη Καπνόριζα και τον κύριο Παναγιώτη Καπανταρίδη για την τιμή που μου έχουν κάνει να μου δώσουν αυτό το πόστο αυτή τη στιγμή να είμαι στην ομάδα, την αγαπημένη μου ομάδα. Εγώ θα ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και στο τέλος θα κάνω το ταμείο μας. Ωραία. Πρόεδρε, η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα σας? Σας στηρίζει δηλαδή? Η Δημοτική Αρχή είναι δίπλα στο Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου, το μεγάλο, δίνοντάς του ένα ποσό από τον Παναθηναϊκό που κάνει προπόνηση στο κλειστό του Αγίου Θωμά. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο η Δημοτική Αρχή είναι απούσα. Θέλουμε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και στίβου. Το χωριό του Σπύρου Λούι δεν επιτρέπεται να μην έχει ένα γήπεδο στίβου και ποδοσφαίρου και μια σχολή μαραθωνοδρόμων. Είμαι απαιτητικός πάνω σε αυτό και είναι ντροπή τους τόσα χρόνια να μας κοροϊδεύουν. Μόνο αυτό έχω να πω. Το λέω κιόλας γιατί τώρα δεν έχουμε και φιλάθλους στα γήπεδα. Δεν βγάζετε και τα λειτουργικά έξοδα κάθε αγώνα, πρόεδρε? Ούτε έξοδα έχουμε, από την τσέπη μας βάζουμε. Παρακαλάμε μερικούς χορηγούς, οι οποίοι τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Φέτος έχουμε κάνει μια συγκομιδή με πιο πολλούς. Θα τους αναφέρουμε όλους στο Άμπολα, μόλις τους είναι τελειωτικό. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους χορηγούς. Μην αναφέρω έναν έναν τώρα. Και προσπαθούμε με ελεημοσύνη, να το πούμε, να κρατήσουμε το τμήμα. Πριν 3 χρόνια ήμουν τελείως μόνος μου, τώρα ήρθαν οι άλλοι 2 άνθρωποι, ο κ. Καφανταρίδης και ο Λευταί και ο Γρηγόρης ο Δίνας εδώ και με βοηθάνε και προχωράει η ομάδα με τα αποτελέσματα που δείχνει μέχρι φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γρηγόρη, αξίζει κάποιος να ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο παρά τα προβλήματα που υπάρχουν? Εσύ είσαι ένας νέος παράγοντας που ήρθες φέτος στην ομάδα, θα ήθελα έτσι τη δική σου γνώμη.
πιστεύω πως αξίζει να ασχοληθούν με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γενικά και με το ποδοσφαιρικό, ό,τι έχει σχέση με το ερασιτεχνικό αθλητισμό θα έλεγα, αρκεί να έχει κοντά του παράγοντες και ανθρώπους όπως έχω εγώ την τύχη να ασχολούμαι αυτή τη στιγμή και να τους έχω κοντά μου, τον κύριο Καπνόριζα και τον κύριο Καπανταρίδη. Ωραία. Πρόεδρε, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ? Είσαι ευχαριστημένος από το επίπεδο του πρωταθλήματος, από την διεξαγωγή? Υπάρχει κάτι που σε ενοχλεί, κάτι που η διοίκηση μπορεί να το βελτιώσει, πρέπει να σκύψει πάνω σε αυτό? Μπορεί να βελτιώσει πολλά πράγματα. Θέλει να βελτιώσει πολλά πράγματα. Γιατί οι ώρες που βλέπετε που παίζουν οι ομάδες πρέπει να γίνουν γήπεδα. Δεν φταίει η ΕΠΣΑ γι' αυτό που δεν υπάρχουν γήπεδα. Αλλά χρειάζονται βελτίωση σε πολλά πράγματα, σε όλους τους χώρους, για να βελτιωθεί και το ποδόσφαιρο. Γιατί μέσα από εδώ θα βγουν τα επόμενα ταλέντα. Εσείς έχετε πρόβλημα με τις ώρες προπονήσεων? Εμείς δεν έχουμε αθλητικό χώρο να κάνουμε προπόνηση, ούτε ακαδημίες. Όλες οι ομάδες για να αναπτυχθούν χρειάζονται ακαδημίες. Οι προπονήσεις πού γίνονται? Στο γήπεδο της Πέφης 4 με 5.30. Έχουμε τη μόνη ώρα διαθέσιμη στο γήπεδο της Πέφης. Η οποία είναι ώρα, επειδή είναι ερασιτέχνες οι ποδοσφαιριστές, κάποιοι θα εργάζονται, κάποιοι θα πηγαίνουν στο σχολείο. Ακριβώς. Δεν υπάρχει. Και τώρα στα 5 τα γήπεδα δεν μπορούν να κάνουν προπόνηση στον Τεκάρι. Παίρνει το 11-11, δεν γίνεται. Είναι άλλα τα μέτρα και σταθμά. Ωραία. Γρηγόρη, ποια είναι η άποψη σου για τον Όμιλο? Ξεχωρίζεις κάποιες άλλες ομάδες? Θεωρείς κάποιες άλλες ομάδες ότι θα παλέψουν μέχρι το τέλος μαζί σας για την άνοδο? Κοιτάξτε να δείτε, από ό,τι δείτε τα πράγματα, είναι η ΑΕΛ Ηλίου και ο Τρίαμος Αθηνών. Και μετά είμαστε εμείς. Αλλά όλες οι ομάδες, εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, είναι ντέρμπι και θα έλεγα αξιόμαχες ή αξιόλογες. Δεν μπορείς να υποτιμάς κανέναν για καμία στιγμή. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να το πληρώσεις αυτό. Ωραία. Πρόεδρε, προπονητής στην ομάδα ένας νεαρός, ο Θωμάς Βοτσαίδης. Ο Βοτσαίδης είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Είχαμε πέρυσι σαν παίχτη μα το πρόγραμμα. Πρότεινε ο παλιός μου συμπαίχτη και φίλος που το φίλουμε πολλά, ο Τζάμαρος, ο Γιακουμής ο Τζάμαρος, μας πρότεινε αυτό το παιδί και ο οποίο βγαίνει αστέρι και θα κάνει μεγάλη σταδιοδρομία στην προπονητική. Είμαστε ευτυχισμένοι που του δίνουμε εμείς την όθηση να ξεκινήσει την προπονητική του σταδιοδρομία. Και το ρόστερ της ομάδας, βλέπω, είναι έμπειροι και νεαροί παίκτες. Έμπειροι και νεαροί. Ευχαριστούμε τα Μελίσια, την Νέα Ιωνία, την Αλσούπολη, τον Ερμήρα Ακλείου που μας στείλανε μερικά παιδιά μικρά για να μπορούμε να έχουμε, γιατί ξεκινήσαμε την φετινή περίοδο μόνο με 2 μικρούς που μας μείναν από πέρυσι. Ωραία. Γρηγόρη, τι να περιμένουμε από το Γυμναστικό Σύλλογο Αμαρουσίου στη συνέχεια του πρωταθλήματος? Θέλω να πιστεύω ότι θα περιμένουμε καλύτερα πράγματα με τη δουλειά που κάνουμε καθημερινά. Θέλει συνεχή προσπάθεια και δουλειά και πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Στο τέλος θα δείξει τι θα έχουμε πετύχει. Πρόεδρε, θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις ή αν έχεις κάποια παράπονα να... Ευχαριστήσω τα παιδιά μου. Αυτά που παίζουν εκεί με χρόνια μαζί τους. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που κάνουν, αφήνοντας τις δουλειές τους, να είναι συνέχεια στο γήπεδο και να παίζουν. Είμαστε μια ομάδα και είμαι ευτυχισμένος που συντηρώ αυτή την ομάδα τόσα χρόνια. Η ομάδα αυτή, πρόεδρε, είναι σαν η δεύτερη σου οικογένεια? Είμαι από 4 χρονών στην ομάδα. Επειδή ήταν και ο πατέρας μου. Διάστημα έφορος, παίζω από τα 14 μου στην πρώτη ομάδα, είχα τραυματισμούς στα 18, έπαιζα μέχρι τα 26 μου και τώρα είμαι 15 χρόνια ένας από τους εφόρους της ομάδας. Εδώ και 15 χρόνια. Ωραία. Γρηγόρη, από τη δική σου πλευρά, θα ήθελες κάτι να προσθέσεις? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θωμά τον Βοτσαίτη, τον οποίο είναι ένα υπέροχο και καταπληκτικό παλικάρι. Δουλεύει πάρα πολύ και τον βλέπω όχι συνέχεια, μάλλον οι τεχνικές του γνώσεις τις ανεβάζει και τις δουλεύει. Πιστεύω, όπως είπε ο κ. Καπνόριζας, ότι ο Θωμάς θα έχει ένα λαμπρό μέλλον. Αυτό θα το ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου. Και εκτός αυτών έχει καταφέρει
και έχουμε καταφέρει, πιστεύω, αυτή η ομάδα να είναι ίσο μια οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Συγχαρητήρια για τη μέχρι στιγμή σας πορεία που είστε αίτητοι στις 4 πρώτες αγωνιστικές. Και να ευχηθώ να πραγματοποιηθεί το όνειρο της ανόδου. Η συνέντευξη να πάει γούρι, μην πάει. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.